Καλωσορίσετε. Είναι ένας διαγωνισμός που αναδεικνύει ταλέντα, όπως και εσείς στο παρελθόν, σαν νεανικό διαγωνισμό να αναδειχθήκατε. Και βοηθάμε παράλληλα και τα σχολεία. Έτσι, το σχόλιο σας για αυτήν την βραδιά, είμαστε μέρος. Μπράβο στον φίλο μου τον Τζον Χριστοδούλου από το Foundation Γιάννης. Μόλις μου το είπε, λέω judge εγώ, γιατί όχι. Και είναι, I'm very excited, είμαι πολύ ενθουσιασμένη, κυρίως γιατί είναι για νέα παιδιά, έτσι. Μ' αρέσει πολύ αυτό που θα ζήσουμε, φαντάζομαι και τα ίδια τα παιδιά, πόσο έτσι, αγωνία έχουν. Είναι πολύ όμορφο αυτό που έχετε φτιάξει, μπράβο Γιάννη. Θα κάνετε κι άλλα τέτοια. Ευχαριστώ Άννα, πάντα βοηθάς με, ευχαριστώ που ήρθες πόψε. Για την Κύπρο μας. Η Κύπρος είναι το νησί των ταλέντων. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει κακός τραγουδιστής στην Κύπρο. Το επόμενο θα είναι τραγούδι, να ξέρεις. Okay. Ό,τι θέλεις. Μαζί θα το κάνουμε αυτό. Διαγωνισμός τραγουδιού. Μαζί, αλλά ποιο τραγούδι θα αφιερώνατε στον πρίγκιπα Αλμπέρτο, εκτός από το 12 που έχετε κάνει στο Μοντεκάρλο μαζί. Μόνο η αγάπη. Θυμάστε ένα τραγούδι που είχα πάει στην Eurovision. Αυτό είναι αφιερωμένο. Θα δώσω το βραβείο νομίζω γιατί ξέρετε πώς να τιμάτε την Κύπρο. Η Κύπρος με τιμάει πάντα και δεν είναι θέμα τιμής, είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα ειλικρινούς αγάπης. Καλώς ορίσατε στην Κύπρο, είσαστε και εσείς μέρος αυτού του διαγωνισμού όπου αναδεικνύονται νέα ταλέντα αλλά και βοηθούμε τα σχολεία της Κύπρου σε τυχόν προβλήματα που έχουν. Θέλω το σχόλιο σας για τα ουσία. Είναι μεγάλη μου τιμή που λαμβάνω μέρος σε αυτό το υπέροχο απόψινο event. Αυτά τα παιδιά φαίνονται να είναι πάρα πολύ ταλαντούχα. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό νομίζω αυτό που θα παρακολουθήσουμε. Και συγχαρητήρια στον κύριο Χριστοδούλου και σε όλους αυτούς οι οποίοι βοηθάνε για να γίνει πραγματικότητα αυτό το υπέροχο γεγονός απόψε. Ταλαντούχος όμως είναι και ο γιος σας ο Φίλιππος, ο οποίος ασχολείται με τις τέχνες και θα ασχοληθεί με την καλλιτεχνική πορεία πλέον. Ο Φίλιππος νομίζω έχει στο DNA του, έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του αρκετά πράγματα, αλλά εντάξει, του εύχομαι τα καλύτερα. Δεν είναι εύκολο, υπάρχουν πάρα πολλά ταλαντούχα παιδιά. Αλλά αυτός το αγαπάει αυτό που κάνει. Και με τη σειρά μας σας ευχηθήκαμε πες και χρόνια πολλά για την 29 Μαρτίου ήταν τα γενέθλιά σας. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή διασκέδαση. Welcome to Cyprus. Thank you very much. A comment about this event that we find a talented young people and we help the schools. Absolutely. Well, I mean, I think it's such a noble cause. It's a great thing to do. Certainly bringing music, talent to a noble cause of children, it's a perfect thing. And the Yannis Christodoulou Foundation does an amazing job. So it's not your first time in Cyprus? It is not my first time in Cyprus. I've been working with Yannis Christodoulou and the foundation for a few years, helping raise finance and funds and helping certainly with the children and education here in Cyprus. Which town in Cyprus you like more? Oh, that's a hard one. I think the whole island's beautiful, but I think all the cities are equally lovely.